1940 είναι μια πολύ ταραγμένη χρονιά για τη γυραιά μας Ήπειρο. Η ναζιστική πολεμική μηχανή της Γερμανίας επελάβνει και σκορπίζει το θάνατο, τον όλεθρο και την καταστροφή σε όλη τη Δυτική Ευρώπη. Τον Οκτώβριο, ο υπερφύαλος ηγέτης της φασιστικής Ιταλίας Μπενίτο Μουσολίνι επιτίθεται στο μέτωπο της Αλβανίας κατά της Ελλάδας. Οι Έλληνες σύσσωμοι με μια μοναδική ομοψυχία ανθίστανται στο φασισμό. Στο μικρό μας ορεινό χωριό, στα Σύσαρχα, δύο δεκάδες περίπου συγχωριανοί μας ντύνονται στο χακί και τραβάνε για το μέτωπο. Τον ίδιο μήνα, τον Οκτώβριο του 1940, η οικογένεια του Γεωργίου Χαρονίτη και της Εκατερίνης Αλούστρου αποκτούν το πρώτο τους παιδί, τον Κώστα. Σε λίγο θα ακολουθήσουν και δύο κόρες, η Αργυρό και η Αγγελική. Είμαστε 7 αδέρφια. Από δύο μανάδες, δύο με τη δεύτερη, τρία με τη δεύτερη, τρία και τα τέσσερα με την πρώτη. Τα νηπιακά και παιδικά χρόνια του Κώστα Γεωργίου Χαρονίτη σφραγίστηκαν, όπως και όλων των συνομιλίκων του, από την κατάληψη και κατοχή της Κρήτης από τους Γερμανούς, τη συχνή παρουσία τους στα Σύσσαρχα, την τρομοκρατία και το φόβο. Έζησε τη λαιλασία, την καταστροφή και το κάψιμο των ανογείων και είδε να διπλασιάζεται ο πληθυσμός του μικρού μας χωριού από την καθημερινή συρροή των προσφύγων ανογιανών συγχωριανών μας. Χρόνια δύσκολα για την επιβίωση, με ανέχεια και στερήσεις αφάνταστες. Τα παιδικά χρόνια την εποχή εκείνη ήταν πολύ δύσκολα. Και εμείς που γεννηθήκαμε, ο Κώστας στην αρχή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και εγώ προς το τέλος, υποφέραμε όλα τα δεινά που υπέφερε βέβαια όλος ο ελληνικός λαός μετά τον πόλεμο, τον εμφύλιο και στη συνέχεια τη φτώχεια και τη δυστυχία. Ηλεκτρισμός δεν υπήρχε, οπότε τη μέρα έπρεπε να κάνουμε ό,τι έπρεπε να κάνουμε, γιατί τη νύχτα ήταν η λάμπα μόνο και σε ορισμένους από εμάς, σε ορισμένους ήταν μόνο ο λίχνος δυστυχώς. Εκείνα τα χρόνια ήταν ένα σπίτι, αυτό που ήδη έχει προσθεθεί, αν θέλετε, μια στέγη τσιμεντένια, ήταν από λάσπη, από πυλό. Τα πρωτοβρόχια, η λάσπη σκάει. Αυτός ο κουμουλιάς που λέμε. Και θυμάμαι τη μάνα του Κωνσταντίνου. Αλλά και τη δική μου μάνα ρωτούσαν μια κοπάνα, ένα ξύλο, ένα ρόπανο χοντρό, το οποίο ήταν λίγο γυαλιστερό στην άκρη και οειδές στο σχήμα του, να χτυπάνε εκεί πέρα το κουμουλιά εκεί που είχε σκάσει, το χώμα αυτό, να μην τρέχει το νερό. Αλλά αυτό το πατέρ μου δεν μπορείς να το περιορίσεις το νερό. Και θυμάμαι λοιπόν, στη μέσα πλευρά του σπιτιού τους ήταν ο χώρος, ένας λίγος χώρος, κουζινούλα, ας το πούμε, και κρεβάτι στην άκρη και μια σοφιτούλα στην οποία κοιμόταν ο Κώστας με το Βαγγέλη. Τα παιδιά, εν πάση περιπτώσει. Θυμάμαι λοιπόν με τα νερά να τρέχουν και να έχουν βάλει εδώ ένα τενεκέ να μην στάζει το νερό κάτω στο επάτο. Το πάτωμα ήταν βαχωμάτινο. Τα στρώματα ήταν αχυρένια, έτσι. Να έχει 4-5 κουβαδάκια εδώ και εκεί που να κρατήσουν το νερό, να μην τους... Η κατάσταση δεν ήταν καλή. Οι άνθρωποι συντηριόταν με τα προϊόντα που βγάζανε οι ίδιοι. Είχαμε τη σκοτούλα μας, είχαμε τις κατσίκες μας,
Είχαμε ένα γουρούνι το σφάζαμε κάθε Χριστούγεννα. Με αυτά προσπαθούσαν να επιβιώσουν οι άνθρωποι εκείνη την εποχή. Το 1947 ο μικρός Κώστας γράφτηκε στο μονοθέσιο Δημοτικό Σχολείο των Συσσάρχων, ενώ ο εμφύλιος πόλεμος γενικευόταν σε όλη την Ελλάδα. Στο σχολείο αναδεικνύεται καλός μαθητής. Θυμούμαι τις πρώτες τάξεις του σχολείου. Θυμάμαι μια τάξη, είμαστε όλα και όλα 17 παιδιά. 2-3 στην πρώτη τάξη, κάνα 2 στη δευτέρα, στην τρίτη, στην τετάρτη, πέμπτη δεν υπήρχε κανείς, στην έκτη ήταν ο αδερφός του Βαγγέλης. Σιγά σιγά μέσα στη μικρή του κοινωνία αναγνωρίζεται η κλίση του στη ζωγραφική. Όσο μεγαλώναμε και παίζαμε εδώ και πηγαίναμε στο δημοτικό σχολείο, ο Κώστας είχε αναπτύξει ένα ταλέντο τόσο στα σκιαγραφήματα, ζωγραφιές, απλές ζωγραφιές που λέμε, και είχε και ένα άλλο προσόν το οποίο το είχαν και τα αδέρφια του, αριθμομνήμονας. Παραδείγματος χάρη, 2.525 επί 2.525 από μνήμης σου έδινε σε ένα λεπτό την απάντηση. Μαθητής του Δημοτικού Σχολείου προσβάλλεται από ρευματικό πυρετό που η μη πλήρης αποθεραπεία του του δημιούργησε έκτοτε σοβαρές παρενέργειες στην υγεία του. Η αρρώστια του προφανώς ξεκινάει από μία λίμωξη της παιδικής ηλικίας που λέγεται ρευματικός πυρετός. Και ο ρευματικός πυρετός βέβαια παρήλθε ή άφηκε, αλλά άφησε σαν, ας το πούμε, παρενέργεια την στένωση της μητροειδούς βαλβίδας, η οποία στένωση συντοχρόνου χειροτέρευε και η κατάσταση της υγείας τους επιδεινωνόταν από καιρού εις καιρό. Το 1953 ο Κώστας τελείωσε το δημοτικό σχολείο. Η μοίρα του ήταν προδιαγεγραμμένη αν δεν μπορούσε να συνεχίσει τις σπουδές του. Εργάτης γης στα λιγοστά χωράφια της οικογένειας και των άλλων συγχωριανών του. Κάτω από την πίεση της επιθυμίας του να σπουδάσει, και αφού η οικογένεια δεν διέθετε τα απαιτούμενα χρήματα για την παραμονή του σε πόλη, αποφασίστηκε να εγγραφεί στην Εκκλησιαστική Σχολή Κρήτης, που εκείνα τα χρόνια στεγάζονταν στο μοναστήρι της Αγίας Τριάδας των Τσαγκαρόλων, στο ακροτήρι Χανίων. Το 1953 ο Κώστας γράφηκε στην Ιερατική Σχολή των Χανίων. Τον γνώρισα ήδη στην Εκκλησιαστική Σχολή της Αγίας Τριάδος, στο ακροτήρι Χανίων, ως ένα πρόσωπο το οποίο ήταν πάρα πολύ ήρεμος, ευγενής. Ήταν 3 χρόνια μεγαλύτερος από μένα. Όταν εκείνος ήταν στην πρώτη τελευταία τάξη, εγώ πήγα στη σχολή και ένας από τους ανθρώπους, καθώς και Ρεθυμιώτης, και εγώ Ρεθυμιώτης, ένας από τους ανθρώπους τους πρώτους που γνώρισα και πιο μεγάλους και που είχε να μου δώσει πάρα πολλά, μα πάρα πολλά, ήταν ο Κώστας Χαρονίκης. Η σχολή παρήχε δωρεάν σπουδές, στέγη και σίτιση και εξασφάλιζε στους μαθητές της σίγουρη σταδιοδρομία στον ιερατικό κλάδο. Για τους μικρούς μαθητές μέχρι την τρίτη τάξη υπήρχε ένας μεγάλος θάλαμος που θύμιζε θάλαμο στρατώνα, θα λέγαμε έτσι, όπου υπήρχε ένα είδος συμβίωσης των πεδίων αυτών, όπου σε μία άκρη ήταν ο θάλαμος του παιδονόμου, ο οποίος έμενε εκεί διαρκώς. Στις επόμενες τάξεις άρχιζε στη συνέχεια η διαμονή μας σε κελιά μοναστηριακά. Ήταν ένα είδος μοναστηριακής ζωής. Κάθε πρωί όρθρο, το απόγευμα σπερινό και απόδειγμα μετά, στη συνέχεια. Την περίοδο της νηστείας νηστεύαμε. Χωρίς γάλα, παρά μόνο με βραστάρια, το πρωινό μας με ελιές και τέτοια κανονικά. Δηλαδή, όπως είναι μια ζωή μοναστηριακή, έτσι ήταν τότε. Οι χώροι μας ήταν κυρίως μέσα στο μοναστήρι, όπως επίσης και σε ένα βουνό στην Κατσούφρα, που ήταν ακριβώς πίσω από το μοναστήρι, όπου μπορούσαμε να πάμε εκεί. Πήγαιναν κυρίως όσοι ασχολούνταν με τη βυζαντινή μουσική για να μπορέσουν να ψάλουν πολύ δυνατά για να ένοιξει η φωνή τους. Σε αυτή τη σχολή
ήταν ένας καθηγητής τεχνικών, λεγόμενος Κουφέλης, με καταγωγή από τη Λαμία. Αυτός ο καθηγητής ήταν πάρα πολύ καλός και όσα παιδιά είχαν το ταλέντο της ζωγραφικής, μάθανε. Η παρουσία του καλού ζωγράφου και φανατικού παιδαγωγού Αθανασίου Κουφέλη λειτουργήσε καταλυτικά στην ανάδειξη και καλλιέργεια του ζωγραφικού ταλέντου του Κώστα Γεωργίου Χαρονίτη. Ο Αθανάσιος Κουφέλης, αυτός ο άνθρωπος ήταν απόφυτος της Σχολής Καλλοτεχνών και γνώριζε πραγματικά ζωγραφική. Γνώριζε ζωγραφική όλων των ειδών, με όλους τους τρόπους. Μας έμαθε να ζωγραφίζουμε με κάρβουνα, με μολύβι, με χρώμα. Από το απλό μολύβι μέχρι συνική, μέχρι λαδομπογιές, ως και ανάγλυφα ακόμα κάναμε με γύψο. Και κυρίως μπορούσε και μας μάθαινε το ελεύθερο σχέδιο. Μας μάθαινε να φωτογραφίζω με τον τόπο, το τοπίο, με ένα άλλο τρόπο. Όχι με φωτογραφική μηχανή, αλλά με το μάτι και με το χέρι. Κάθε χρόνο κάνουμε και εκθέσεις ζωγραφικής. Στην αίθουσα της τετάρτης της τάξης, ο καθηγητής μας έκανε έκθεση ζωγραφικής όπου καλούνται οι αρχαίες από τα Χανιά, μια δημόσια έκθεση δηλαδή, στην οποία έπαιρνε μέρος και ο Κώστας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλη η σχολή, από τους μαθητές κάθε τάξη, αν ήταν 27, τουλάχιστον 20 ήταν πολύ καλοί ζωγράφοι. Και με την αγιογραφία ελάχιστα ασχολούμαστε. Ο καθηγητής δεν ήθελε να μας βγάλει αγιογράφους, αλλά γενικότερα να μας δώσει την αίσθηση του ωραίου και της τέχνης. Μας βοηθούσε να εντρυφήσουμε στις καλές τέχνες και ιδιαίτερα στην αγιογραφία, αλλά και στη μουσική. Είναι αυτά τα δύο πράγματα, οι καλές τέχνες και η μουσική, που πραγματικά μαζί με τις αγκύκλιες τέχνες δίνουν την ολοκληρωμένη προσωπικότητα στον άνθρωπο. Ο Homo Universalis, ο ολοκληρωμένος άνθρωπος, αυτό ήταν το ένα προσόν εκείνης της εποχής της εκκλησιαστικής σχολής, ότι μέσα από εκεί βγαίναν άνθρωποι ολοκληρωμένοι. Ένα από αυτά τα ταλέντα, πιστεύω εγώ, και τα ολοκληρωμένα πρόσωπα ήταν και ο Κώστας Χαρονίτης. Τα καλοκαίρια εκείνων των χρόνων τα περνά στα Σύσαρχα και οι συγχωριανοί του, που θεωρούν ότι ο Κώστας προοριζόταν να γίνει ιερέας, έβλεπαν το ζωγραφικό ταλέντο του να εξελίσσεται και αρκετοί κάθονταν να τους ζωγραφίσει. Ιδιαίτερα τα πρωινά και τα καλοκαιρινά πρωινά κρατούσε ένα χρωστήρα και ζωγράφιζε. Και ζωγράφιζε, θυμάμαι, του δίνανε φωτογραφίες. Ξέρω εγώ, μια αδερφή μου εκεί με την κριτική στολή, να τη ζωγραφίσει, να τη δώσει. Ο Κώστας λοιπόν, ο Χαρονίτης, ήταν το μεγαλύτερο ταλέντο ζωγραφικής που πέρασε ποτέ από την εκκλησιαστική σχολή. Αλλά παράλληλα ήταν και δυναμικό παιδί, εκτός από τα άλλα για την τέχνη του. Δηλαδή θυμάμαι όταν βρεθήκαμε στην τετάρτη τάξη, εγώ στην τετάρτη, εκείνο στην έκτη τάξη, υπήρχε εκ μέρους της τότε διεύθυνσης της σχολής, έτσι νομίζαμε, ένα είδος εκμετάλλευσης με ένα διαιτολόγιο που είχαμε πάρα πολύ άσχημο. Φτιάξαμε λοιπόν μια ομάδα, κρυφή θα έλεγα ομάδα, να αγωνιστούμε για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, μεταξύ των οποίων ήταν και ο Κώστας. Είχαμε σμίξει έξω από το μοναστήριο σε ένα ριάκι, ήταν ποταμό το λέγαμε, τον είχαμε ονομάσει Ρουβίκονα, διότι εμάς μας απαγόρευε ο διευθυντής να φύγουμε πέρα από το Ρουβίκονα. Ήταν έως το Ρουβίκονα ήταν η διαταγή του. Βέβαια μας ανακάλυψε ο διευθυντής, μας ονόμασε ότι είμαστε παρασυνέδριο και σπήρα. Πολλά παιδιά τα έδιωξε. Ο Κώστας κρατήθηκε. Ύστερα από επταετή ευδόκιμη φίτηση, το 1960 τελειώνει την Εκκλησιαστική Σχολή Κρήτης. Ο πατέρας του Κώστα, λόγω της φτώχειας που υπήρχε για όλους εδώ τους κατοίκους και της χριστιανικής του πίστης, ήθελε να κάνει τον Κώστα ιερέα. Τον πίεζε λοιπόν να χειροτονηθεί. Και ενώ όλοι περίμεναν ότι ο Κώστας θα ακολουθούσε την ιεροσύνη, αυτός διαμορφώνει ένα μικρό εργαστήρι ζωγραφικής σε ένα χώρο που του παραχώρησε συγγενικό του πρόσωπο και αφοσιώνεται στη ζωγραφική τέχνη. Ζωγράφιζε στο σπίτι του θείου του Φράγκο, εκεί που μένει τώρα ο Νίκος. Αυτό είχε κάνει εργαστήριο. Τα καλοκαίρια καθόταν εκεί και ζωγράφιζε με τις ώρες, ναι. Εγώ πολλές φορές τον είχα επισκεφτεί εκεί πέρα. Κουβεντιάζαμε, ήταν πολύ ήσυχος, πολύ πράος.
Ο Κώστας ήταν ένα παιδί πολύ έτσι εντυπωσιακό. Ήταν ένας νέος, ο οποίος ήταν ψηλός. Είχε ένα παράστημα εντυπωσιακό. Είχε καστανά μαλλιά και μεγάλα ζωηρά μάτια. Ήταν μια ευγενική φιγούρα. Ασθενικός, πάντα ήταν έτσι φιλάστενος. Χαμογελαστός, γλυκός, ένας πολύ γλυκός άνθρωπος. Ένας άγιος άνθρωπος. Δηλαδή, με ποια έννοια ήταν τόσο οξύνους, ας πούμε, αλλά δεν το έδειχνε. Σεμνός, ευφυής, πάρα πολύ ευφυής και αθόρυβος. Θα μπορούσε να πετύχει τα μεγαλύτερα πράγματα, αλλά κανείς δεν τα έπαιρνε χαμπάρι, διότι αυτός δεν του άρεσε να μιλάει για τον εαυτό του. Δεν έδινε ποτέ να καταλάβεις ότι το παιδί αυτό υπέφερε πάρα πολύ. Ποτέ δεν μας είπε, ας πούμε, ότι νιώθει κάτι, ότι έτσι, ότι αλλιώς, ποτέ. Είχε και μία μελαγχολία έτσι πότε-πότε. Μπορεί να σκεφτόταν και το θάνατο, δεν ξέρω τι. Μεταξύ 1960 και 1964 τον απασχολεί η εξοικονόμηση των αναγκαίων οικονομικών πόρων που θα του εξασφάλιζαν την μετεγκατάστασή του στην Αθήνα και την φίτησή του στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών. Η εκπαίδευση των παιδιών, δηλαδή στις ανώτατες σχολές, ήταν όνειρο μου μακρινό. Η περίοδος λοιπόν που τελειώνει ο Κώστας, το 1960, είναι περίοδος όπου έχουν αρχίσει οι αγώνες το 1-4 και το 15% για την εκπαίδευση. Είναι η περίοδος δηλαδή όπου χρειάζονταν πολλά χρήματα για να σπουδάσει κανείς. Η δεκαετία του 1960 στην Ελλάδα κληρονόμησε πολλά και μεγάλα προβλήματα ανεργίας και φτώχειας. Οι Έλληνες για να γλιτώσουν από την πείνα απλώνονται σε όλο τον κόσμο. Αυστραλία, Καναδά, Ηνωμένες Πολιτείες, Βέλγιο, Γερμανία. Η μετανάστευση, εσωτερική και εξωτερική, είναι το κυρίαρχο φαινόμενο της ελληνικής κοινωνίας. Κώστα τον Χαρονίτη τον γνώρισα το 1962. Είχα κατέβει τότε στο Ηράκλειο και δούλευα σερβιτόρο στις Τρεις Καμάρες. Μέναμε σε ένα δωμάτιο που είχε ο αδερφός μου Αντρέας πάνω στο Μπεντένι, πάνω από τη Χανιόπορτα. Σε ένα παράπηγμα πάνω στα τείχη, θυμάμαι, και έμενε για ένα διάστημα. Εκείνη την περίοδο, ο φημισμένος αγιογράφος Στυλιανός Καρτάκης εικονογραφούσε ορισμένα μέρη του Μητροπολιτικού Ναού Ηρακλείου του Αγίου Μινά. Ο Καρτάκης προσλαμβάνει τον Χαρονίτη ως βοηθό του, που θα δουλέψει αρκετές περιόδους στην αγιογράφηση του ναού. Συμμετείχε ενεργά στην τοιχογράφηση του Αγίου Μινά. Θυμάμαι στον Άγιο Μινά και ζωγράφιζα πάνω στο Ντρούλο. Πήγα κι εγώ μερικές φορές να τον επισκεφθώ και να δω τα έργα του πάνω στη σκαλωσιά, στον Ντρούλο πάνω, να ζωγραφίζει, να τοιχογραφεί τον Ντρούλο του Αγίου Μινά. Η επιθυμία του Κώστα Χαρονίτη να σπουδάσει ζωγράφος φαίνεται πως ήταν ανίκητη. Είχε λοιπόν αποφασίσει η πάση θυσία να σπουδάσει την ζωγραφική και έτσι γράφτηκε στη σχολή. Αθήνα, Αθήνα, καρατισμή. Το Σεπτέμβριο του 1964 ο Κώστας Χαρονίτης εγκαθίσταται στην Αθήνα και εγγράφεται στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών στο εργαστήρι του Γιάννη Μόραλη. Τα χρόνια 63 με 70, ας πούμε, μισά-μισά με τη Χούντα. Μισά ήταν μια απίστευτη ελευθερία και πολιτικοποίηση έντονη και μετά το 67 το ανάποδο. Αυτό σημαίνει μια μικρή διακοπή σκέψης και εξέλιξης, ας πούμε, πραγμάτων. Δηλαδή, όταν το 62-63 μαθαίνουμε περί μοντερνισμού, μπαίναμε στη σχολή χωρίς καμία ενημέρωση. Κανείς δεν είχε. Δεν υπήρχε ούτε Google, ούτε υπήρχαν βιβλία, ούτε μουσεία υπήρχαν στην Ελλάδα. Ήταν μια νέκρα. Οι δάσκαλοι είχαν τέτοιες. Οι δάσκαλοι, από την άλλη μεριά, ήταν η μόνη μας πηγή.
ιστορία τέχνης, ας πούμε, η μόνη μας πηγή ήταν ο Πρεβελάκης. Στη ζωγραφική εγώ είχα την τύχη, όπως και πάρα πολλοί μαθητές του Μόραλι, να έχω το Μόραλι. Ένα μοντερνιστή, ας πούμε, ο οποίος ταυτόχρονα αγαπούσε και την μυρωδιά της Ελλάδας, πώς να το πω. Πολύ Έλληνας ήταν, αλλά ταυτόχρονα ήταν και ένας μοντερνιστής. Το κλίμα, από την άλλη μεριά, με την έντονη πολιτικοποίηση, είχε χωρίσει τους ανθρώπους σε πρόβατα και ερήφια. Δηλαδή, συμπτωματικά, οι καλοί μαθητές, ας πούμε, ήταν οι αριστεροί μαθητές. Δηλαδή, συμπτωματικά ήταν μια παρέα. Και τότε οι φοιτητές εκεί ήταν ελάχιστοι. Μιλάμε ότι στο εργαστήριο του Μόραλ ήταν όλα τα έτη 20 άνθρωποι που δουλεύανε μέσα. 15 με 20 άνθρωποι ζωγραφίζανε κάθε μέρα στο εργαστήριο του Μόραλ. Και όταν λέω ότι χωριζόμασταν μόνο σε περιόδους εκλογών, συνδικαλιστικών εκλογών κλπ. Κατά τα άλλα, όλη μας η έννοια μέσα στη σχολή ήταν το έργο. Δηλαδή, η κουβέντα μας ήταν γύρω από το τι σημαίνει το φως, τι σημαίνει το μαύρο χρώμα στο τοπίο που δεν υπάρχει στην Ελλάδα, τι σημαίνει η έντονη φωτοσκίαση. Ανάμεσά μας ήταν και πάρα πολλοί νέοι ζωγράφοι με μία ισοστρέφεια. Ένας από αυτούς ήταν και ο Κώστας, ο Χαρονίτης. Μία, όχι κλειστή, αλλά λιγομίλητη. Δεν υπερεκφραζόντουσαν, δεν ασχολιόντουσαν με τα κοινά. Ο Κώστας βέβαια είχε το πρόβλημα της καρδιάς του από τότε και δεν μπορούσε να συμμετέχει σε πορείες οι οποίες είχαν, ας το πούμε, κάποια εξαντλητικότητα και λόγω του ότι τότε τα χημικά που ξέρω εγώ του δημιουργούσαν σοβαρό πρόβλημα και λίγο πολύ δεν αποστασιοποιούνταν από αυτές τις πορείες που είχαν, ας το πούμε, μια κούραση και δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει. Αλλά οι ζυμώσεις όλα αυτά τα χρόνια, οι συζητήσεις, η ενεργός έτσι ανάμεσα με τα, αν θέλετε, τα φοιτητικά προβλήματα της εποχής και τα άλλα, τα πολιτικά προβλήματα, ήταν έντονη. Θυμάμαι ότι αυτό που μέτραγε πιο πολύ σε εμάς όλους ήταν, κοιτάγαμε το καβαλέτο του άλλου και βλέπαμε αν είναι καλός ζωγράφος. Και αυτό ήταν το μόνο κίνητρο επικοινωνίας. Και θυμάμαι τον Κώστα που είχε αυτό το προσόν, ας πούμε, πώς να το πω. Ήταν συγκεντρωμένος αυτό που έκανε και χωρίς να το... είχε σχέση με τη ζωγραφική των άλλων, με τις σπουδές που κάναμε όλοι μας πάνω κάτω, αλλά ήταν μερικοί που δουλεύανε με ένα όμοιο τρόπο. Μια κατηγορία ζωγράφων που ζωγραφίζανε κοιλίδες και όχι εμπρεσιονίστικα, ας πούμε, όπως στο εργαστήριο του Μόραλι. Οι κοιλίδες, ας πούμε, ήταν χαρακτηριστικό του εργαστηρίου του Μόραλι. Καφέ σε μαύρο δίπλα, σε πράσινο, δίπλα σε άσπρο. Πού θα μπει η μεγάλη ένταση του σκούρου, του τόνου, πού θα μπει το χρώμα, το έντονο. Το έντονο χρώμα το οποίο ήθελε και ένα... το συμπληρωματικό του κάπου σε μια μεριά. Δηλαδή η λογική των συμπληρωματικών με τη μορφή των κοιλίδων ήταν μια σφραγίδα του εργαστηρίου. Θυμάμαι τον Κώστα που είχε την επιμονή και την προσήλωση σε αυτό το θέμα και πάντα ζωγράφιζε εμβαθύνονται σε αυτόν τον τρόπο. Και οι δυο μας, όταν ξανασμίξαμε στην Αθήνα, είμαστε σε μια κατάσταση όχι πολύ καλή. Η οικονομική υποστήριξη δεν είχε ούτε αυτός ούτε εγώ και βέβαια αναγκαστήκαμε να κάνουμε διάφορες δουλειές για να επιβιώσουμε. Δεν είχε να φάει. Τίποτα, δεν είχε λεφτά καθόλου. Και πίεσε ένα γαλατάκι, του λέει: δώσε, θα μου δίνει ένα μπουκάλι γάλα κάθε μέρα για ένα μήνα. Και άμα κατεβώ στην Κρήτη, θα δουλέψω να σου φέρω τα λεφτά όταν θα γυρίσω. Και του λέει: θα σου τα δίνω, παιδί μου. Καλή του ώρα. Πολλές φορές δεν είχαμε να φάμε. Μείναμε και μέρες χωρίς φαγητό. Αλλά δεν το βάλαμε κάτω τελικά. Κανείς δεν πήγε να σπουδάσει με τα λεφτά του πατέρα του. Προσπαθούσαμε να κάνουμε ό,τι μπορούσαμε στην Αθήνα να επιβιώσουμε.
το βασικό κίνητρο. Είχαμε και κάποιες ιδεαλιστικές τότε παρορμήσεις. Θέλαμε να φτιάξουμε τον κόσμο. Θέλαμε αυτή την κακομοιριά να μην την... να φύγει από μας. Θέλαμε να αναδειχτούμε λίγο, να προσφέρουμε, να κάνουμε κάτι, να ζήσουμε, να βάλουμε ένα παπούτσι, να... Κατά την πρώτη περίοδό του στην Αθήνα, φιλοξενήθηκε από τον ετεροθαλή μεγαλύτερο αδερφό του, τον Βαγγέλη. Αυτός τότε, θυμάμαι, έμενε στους Ζωγράφους σε ένα δωμάτιο. Εγώ με την οικογένειά μου έμενα στο Πελοκήπους περίπου και ανταλλάσσαμε επισκέψεις, κάναμε παρέα και πολλές φορές θα διεκτραγουδούσαμε τα προβλήματά μας, τα οποία, δηλαδή, με το καλαμπούρι αντιμετωπίζαμε τη ζωή. Και έτσι επιβιώσαμε. Μέναμε λοιπόν σε ένα δωματιάκι μαζί και θυμάμαι, ήτανε το δωμάτιο αυτό στο Πεντάγωνο, το χειμώνα χωρίς θέρμανση, το καλοκαίρι να είναι ένα καζάνι να βράζει μέσα, με θερμοκρασίες μπορεί και κάτω από το 5. Να έχει όξυνση η αρρώστια του, το καρδιακό του πρόβλημα, και να έχει βάλει να κάθεται με το χρωστήρα και να έχει βάλει 8 κουβέρτες στην πλάτη για να μπορεί να αντέχει το κρύο να ζωγραφίσει. Είχε λοιπόν εκεί ζωγραφίσει κάπου 40 με 50 έργα τα οποία ήταν τελειωμένα μεν χωρίς να έχουν τελειοποιηθεί οι κορνίζες. Για να ζήσει ζωγράφιζε, πώς τα λένε αυτά που βάζουν στους κινηματογράφους, τις διαφημίσεις όπως τα λέγαμε ή τις αφίσες που βάζουν στα θέατρα και στους κινηματογράφους, τα οποία ήταν εξαιρετικά. Φαίνεται πως η πρόοδος του Κώστα Χαρονίτη στην ανώτατη σχολή καλών τεχνών ήταν εντυπωσιακή. Με απόφαση επιτροπής της σχολής βραβεύθηκε με έπαινο έργο του σε διαγωνισμό σύνθεσης. Και η ΕΠΕΝΗ ήταν και στα δύο εργαστήρια, δεν ήταν μόνο σε κάθε εργαστήριο, του Μόρελ ή του Μαυροίδη. Μαζευόντουσαν λατέρια και η ΕΠΕΝΗ δινόντουσαν από μια επιτροπή καθηγητών. Ήταν μεγάλη χαρά. Δεν ήταν απρόσωπο. Δηλαδή, ανοίγανε μετά οι πόρτες, βλέπαμε τα έργα, ήταν αναρτημένο το ΕΠΕΝΗ απάνω και φαινόταν. Δηλαδή, δεν ήταν διαβλητές αυτές οι κρίσεις, είχαν μια καθαρότητα. Το έργο βρίσκεται σήμερα στην πινακοθήκη της σχολής. Στην ανώτατη σχολή καλών τεχνών εγγράφεται συνεχώς μέχρι το 1969-1970 που αποφύτησε, εκτός από το θερινό τμήμα το 1967, στο οποίο δεν γράφτηκε για άγνωστους λόγους. Όταν κατέβαινα από την Αθήνα, θυμάμαι όταν έδωκε εξετάσεις στη σχολή καλών τεχνών και τον κόβανε γιατί ήταν κουκουέ και του βάζανε κόκκινα γράμματα, κόκκινα πινελιές. Τη στενοχώρια που περάσαμε. Ο Κώστας δεν ήταν υποχρεωμένος να παρακολουθεί τη σχολή συνέχεια. Οπότε από το 67 είχε κατέβει και στην Κρήτη. Ερχόταν στο χωριό και δούλευε. Πηγαίναμε εμείς μαζί και κάναμε στο ζαχαρατήρα τρίγητα. Κάναμε τρίγωση, σήκωνε κοφίνια, παρόλο που ήταν άρρωστος και κουβαλούσε. Όπου ήθελα να βρει μεροκάματα το έκανε, για να βγάλει ένα φράγκο να μαζέψει, να το πάρει να φύγει. Ερχότανε, δεν ερχότανε. Τακτικά ξέραμε ότι ήταν ζωγράφος και αυτό μου σε φαινόταν ότι ήταν πολύ μεγάλη, ας πούμε. Ο Κώστας, ήρθε ο Κώστας. Πήγαινε, ερχότανε στην Κρήτη και βέβαια ασχολιότανε τότε με τη ζωγραφική. Ο Κώστας είχε ζωγραφίσει εδώ πέρα κάποια, ένα ξάδερφό μου που είχε σκοτωθεί 25 χρονών, τον Ζαχαρία τον Μανουράνο, τον είχε ζωγραφίσει πάνω σε ένα κομμάτι φορμάικα και τον κλάδο τον Γιώργη, τον κλάδο Γιώργη του Καβετζή,
τον έχει ζωγραφίσει, έχει κάνει έργα εδώ, τοπικά. Τα έβγαζε από μικρές φωτογραφίες. Για να συμπληρώνει τα ισχνά εισοδήματά του, ζωγράφιζε κυρίως αντίγραφα άλλων ζωγράφων που πουλούσε. Τη δεκαετία του 60 είχαμε το κατάστημά μας την Καλοκαιρινό. Κάτω είχαμε τα ηλεκτρικά είδη και πάνω είχαμε είδη δώρων. Ο Κώστας ήταν πολύ αγαπητός σε εμάς και λόγω συγγένειας και λόγω του ότι ο ίδιος σαν άνθρωπος ήταν ένα θαυμάσιο παιδί. Όταν λοιπόν το παιδί είχε πολύ μεγάλη ανάγκη οικονομική, μας έφερνε τα έργα του, τα οποία πουλούσαμε. Όχι ακριβά. Και το παιδί μπορούσε κάτι να βολέψει από αυτά τα έργα που πουλούσε. Η πρώτη επιστολή είναι από τα Σύζαρχα, 24/5/1967. Μου γράφει λοιπόν ότι διαβάζει αγγλικά, ότι έχει πολύ μοναξιά, ότι έχουν οριμάσει τα κεράσια και ο περίπατος γίνεται τώρα στο Λαγκό και όχι στο Τσίγκουνο, όπως γινόταν συνήθως. Ζωγραφίζει, ήδη έχει κάνει 7 μεγάλους πίνακες και 6 μικρούς και τους πήρε ο Γιώργος, ο ξάδελφός του, για να τους διαθέσει και έτσι έχει το χαρτζιλίγι για τα τσιγάρα του. Είχε προσωπογραφίες, είχε μεμολύβι που ήταν πάρα πολύ διακεκριμένος και πολύ δυνατός στο μολύβι και πολλά ακουαρέλες κλπ. Ο Κώστας κουραζόταν πολύ εύκολα. Σε μια ανηφόρα, σε μια προσπάθεια, εν πάση περιπτώσει οποιαδήποτε, λαχάνιζε και έπρεπε να ξεκουραστεί για να συνεχίσει. Και βέβαια, κατά καιρούς, πάθαινε διάφορες κρίσεις, είτε επ' ευκαιρία μια λίμωξη του αναπνευστικού. Αν θυμάμαι καλά, μία φορά είχε εισαχθεί εκτάκτως στο Ιπποκράτιο νοσοκομείο, σε ένα ράντζο θυμάμαι και τι είχε πει, και η επιστήμη και τα μέσα στην Ελλάδα ήταν υποτυπώδη τότε. Και κατά σύμπτωση πέθαναν δύο άτομα τότε που ήταν στο ράντζο και κατά κάποιο τρόπο τρομοκρατήθηκε και έφυγε. Παρά την επιδείνωση της υγείας του, κατά τα ενδιάμεσα καλοκαίρια της φίτησής του στη σχολή, καθιερώθηκε ως αγιογράφος στην Κρήτη και ανέλαβε να φιλοτεχνίσει τοιχογραφίες και εικόνες σε πολλούς ναούς. Το θείο μου τον Κώστα, την πρώτη φορά που τον θυμάμαι εδώ μέσα, στο σπίτι μας, είχε μόνο μια γκασέρα, η οποία ήταν απάνω γεμάτη μπογιάδες. Και αυτό ζωγράφησε. Ζωγραφίες του στο σπίτι δεν θυμούμαι έτσι. Τις ζωγράφησε, θυμάμαι όμως τις μπογιάδες απάνω στην κασέρα. Μετά τον θυμάμαι στην Παναγία, στο Περαγόρι, που με έπαιρνε η μάνα μου παιδί, εγώ ήμουν 4-5 χρονών, και πηγαίναμε από το μπάρμα του Νταγιαντά του Χαραλάμπη και παίρναμε κούτες και πηγαίναμε, τη βάζαμε κάτω για να στάζουν οι μπογιάδες. Στην Παναγία έχει ζωγραφίσει τον Τρούλο, που είναι ο Χριστός, και το γράφει και διαχειρός Κώστα Χαρονίτη. Το έτος 1969 τον έφερε εδώ ένας παπά Μιχάλης Καμαρίτης. Ήσαν συμμαθητές, γνωριζότανε. Και έκανε τον Τρούλο και την Πλατιτέρα αγιογράφησε εδώ. Τώρα θυμάμαι μετά που ξεστελειώναμε τις καρουσιές, όλα αυτά, μας έδινε ένα καλό χαρτζιλίκι. Καλό. Πολύ καλό, δεν το ξεχνώ. 20 φράγκα τότε ήταν μια αξία. Μεγάλη αξία. Τον πήγε κι εγώ στο ξωμονάστερο, στον Άγιο Μάμα και μου έκαμε τις εικόνες του τέμπλου, του Αγίου Μάματος πάνω στο κλίση.
Και όταν πήραν και εδώ δωρητή ο κτήτωρας της Μονής Αγίου Νεκταρίου, που χαιρέτησε με τη σύζυγό του και γεωγραφήσαν και εδώ τις εικόνες. Για τη Μονή του Αγίου Νεκταρίου στα Ανόγια, ο Κώστας Χαρονίτης εργάστηκε πολύ. Περισσότερες από 40 εικόνες διαφόρων μεγεθών δύο δωδεκάωρτα, ο Άγιος Νεκτάριος, Κωνσταντίνος και Ελένη και άλλα. Στη μικρή Παναγία Ρεθύμνου ζωγράφισε μέσα στην κόγχη του ιερού μια υπέροχη πλατιτέρα. Ζωγράφισε ακόμη μια εξαιρετική τέχνης εικόνα του Αγίου Γοβδελά. Στον Άγιο Νικόλαο Γαζίου εγκαταστάθηκαν μερικές μεγάλες εικόνες έργα της τέχνης του. Τέλος, εικονογράφησε τείχους του Μητροπολιτικού Ναού του Ρεθύμνου. Μου γράφει ότι γυρίζω Ανόγια Ρέθυμνου Ηράκλειο Σύζαρχα και ξανά από την αρχή και βέβαια μου απευθύνει συγχαρητήρια για την απόκτηση του πτυχίου μου τότε. Κάθισε, λέει ότι κάθισα ένα μήνα στο Ρέθυμνο που τον θεωρώ τον καλύτερο μήνα της ζωής μου. Δούλεψα σε μια εκκλησία, εκεί γνώρισα την Αγγελική. Το 1969, ενώ εργαζόταν στην εκκλησία της Μικρής Παναγίας στο Ρέθυμνο, γνώρισε και συνδέθηκε με τη δασκάλα Αγγελική Χρονάκη. Με τον άντρα μου γνωριστήκαμε το 1969. Είχε έρθει να γεωγραφήσει στη Μικρή Παναγία και εκεί κοντά έμενα κι εγώ. Εκκλησιαζόμουν σε αυτήν την εκκλησία και ένα πρωί ο ιερέας είπε ότι έχει έρθει ένας αγιογράφος να προσπαθήσουν οι άνθρωποι της περιοχής να του βρουν ένα σπίτι να μείνει. Έχει τελειώσει τη Σχολή Καλών Τεχνών και εγώ σκέφτηκα ότι μπορούσα να ρωτήσω διάφορα πράγματα για τη ζωγραφική. Οπότε όταν τέλειωσε η λειτουργία κάποια στιγμή μιλήσαμε, συναντηθήκαμε μετά ξανά, αρχίσαμε να μιλάμε για τη ζωγραφική και έτσι γνωριστήκαμε. Ήταν παραμονές του Πάσχα και στον αδερφό μου μπήκε ένας ψηλός πυρετός, πάρα πολύ ψηλός πυρετός, τον κρατούσε ρίγος. Θυμάμαι στο σπίτι μας που είχαμε ένα οντά, ήταν ξαπλωμένος εκεί και μου φωνάζει «Αγγελική, έλα να σου πω». Και πάω και μου δίνει τηλέφωνο και μου λέει «Πίεσαι παρακαλώ στον Νιν Αντρέα να πάρεις αυτό το τηλέφωνο». «Ποιος είναι?» Λέει «Είναι μια κοπελιά». Του λέω «Κώστα, είσαι κοπελιά?» Και γελούσε και του λέω «Πώς τη λένε?» Και μου λέει «Αγγελική». Όσο τον έκανε παρέα κανείς, καταλάβαινε ότι έχει μια βαθιά καλλιέργεια και μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα που εξέπεμπε ηρεμία, γαλήνη. Αυτό ήταν που με έθελξε πάρα πολύ. Και πολύ γρήγορα στις κουβέντες μας μου είπε ότι είναι άρρωστος από καρδιά και του έχουν δώσει 1,5 χρόνο ζωής. Αυτό επειδή είχα χάσει τον αδερφό μου μου φάνηκε καθοριστικό ότι έπρεπε να βοηθήσω αυτόν τον άνθρωπο να ζήσει. Παρότι ο Κώστας εξομολογήθηκε το πρόβλημα της υγείας του στη νεαρή Αγγελική, αυτή αποφάσισε να τον παντρευτεί.
θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά το γάμο του στο Ρέθυμνο, γιατί με είχε βάλει στον ώμο του πατέρας μου και προκολουθούσε την τελετή. Γι' αυτό δεν αμφέβαλα ποτέ ότι έκανα καλά. Ποτέ, ποτέ. Υπήρξε μία τέτοια σχέση ανάμεσά μας που νομίζω ότι είναι κάτι σπάνιο. Αν συμβαίνει πολύ λίγες φορές στη ζωή, νομίζω ότι έστω και τόσο λίγο που κρατάει, αξίζει τον κόπο. Παρά την επιβαρημένη κατάσταση της υγείας του, συνέχιζε να εργάζεται για να είναι συνεπής στις εργασίες τις οποίες είχε αναλάβει. Επειδή έμενε αρκετές ώρες στο σπίτι το πρωί μόνος και το σπίτι μας ήταν σε ένα σημείο με μπαλκόνια από 3 περίπου πλευρές, ζωγράφισε αυτά που μπορούσε να δει από το μπαλκόνι, την παραλία του Ρεθύμνου, ένα παλιό σπίτι με κολόνες που δεν υπάρχει πια στο Ρέθυμνο. Το τραγούδι που του άρεσε ήταν το «Νύχτωσε χωρίς φεγγάρι». Το μόνο τραγούδι που τον είχα ακούσει να τραγουδά ήταν αυτό. Ήταν ένας πολύ ευγενικός, πολύ αισθαντικός άνθρωπος, συναισθηματικός, ήρεμος και έμπαινε πάρα πολύ στη θέση του άλλου, είχε συνέστηση. Επειδή δεν μπορούσε να σηκώνει βάρη, ήταν ένας φορτοεκφορτωτής που τον βοηθούσε να μεταφέρει πετρέλαιο για τη σόμπα, τις παραγγελίες που έκανε σε τελάρα διάφορα. Δεν ήταν μόνο που ήταν πολύ γενναιόδωρος στο να τον πληρώνει, αλλά φαίνεται φερότανε και με πάρα πολύ μεγάλη ευγένεια σε οποιονδήποτε άνθρωπο και αυτό τον έκανε πάρα πολύ αγαπητό. Χρόνια μετά που πέθανε αυτός ο κύριος Μιχάλης που του έκανε διάφορες δουλειές, έτσι, με έβλεπε στο δρόμο και έκλαιγε. Τον θυμότανε. Το ζευγάρι απόκτησε το 1971 ένα γιο, τον Κώστα Κωνσταντίνου Χαρονίτη. Το μόνο που μπορώ να σου πω εγώ για τον πατέρα μου Κωστή, είναι ότι σαν παιδί αισθάνθηκα πάρα πολύ αγάπη από πάρα πολύ κόσμο και εκ των υστέρων ίσως κατάλαβα ότι αυτή η αγάπη δεν ξεκινούσε από μένα. Πιθανότατα έβλεπαν σε μένα τον πατέρα. Έχοντας πλήρη επίγνωση της κατάστασής του, διερεύνησε όλες τις δυνατότητες μετάβασης του στο εξωτερικό για εγχείρηση που τότε δεν μπορούσε να γίνει στην Ελλάδα. Το γράμμα από το Ρέθυμνο 21/4/1 και λέει ότι αύριο αναχωρώ για το Αμάρι για να τελειώσω την εργασία που έχω αφήσει στη μέση. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω γιατί όπως σου έλεγα κουράζομαι τώρα πολύ εύκολα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Τον θυμάμαι αραβωνιασμένο μια δόση στο σπίτι μας και έβγαινα πάνω και κοντοστάθηκε μαζί με τη γυναίκα του. Και αμέσως μάλλον, είδα έχεις Κώστα, είδα έχεις. Ήξερα το πρόβλημα. Ποτέ δεν παραπονέθηκε για θέματα υγείας. Σκεφτόταν μόνο τους άλλους. Θυμάμαι στα Σίσαρχα πήγαμε μια φορά, χειμώνας και εκεί ήταν παγωνιά. Υπέφερε όλη νύχτα του, ερχότανε βήχας και δεν παραπονέθηκε καθόλου την επόμενη μέρα που δεν είχε κοιμηθεί. Όλη νύχτα καθόταν καθιστός και προσπαθούσε να μην βήχει δυνατά για να μην ξυπνήσει η μάνα του και ο πατέρας του, να μην στενοχωρηθούν. Από υγεία πηγαίνω καλά. Και αναφέρει ότι είχα στείλει μία περίληψη της κατάστασής μου στον Μπάρναρντ. Ήταν ένας διάσημος καρδιοχειρουργός τα χρόνια εκείνα. Τότε ακουγόταν πάρα πολύ το όνομα του Μπάρναρντ στην Νότια Αφρική.
Μου είχε πει ο Κώστας ότι στην Αθήνα δεν μπορούσε να γίνει εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς. Τώρα γίνονται τέτοιες εγχειρήσεις, αλλά όχι τότε. Και έστειλε ο Μπάρνα απάντηση που γράφει ότι τον ενέγραψαν στη λίστα του νοσοκομείου και του ζητούσε να στείλει βεβαίωση πρόσφατη από Έλληνα γιατρό για να δοθεί η προτεραιότητα όσον αφορά την περίπτωσή του. Το ταξίδι ήταν προγραμματισμένο να γίνει, αλλά εγώ έμεινα αμέσως έγκυος και ο Κώστας ήθελε να γεννηθεί πρώτα το παιδί και μετά να φύγουμε. Όταν γεννήθηκε ο γιος μου, το Μάιο, αποφασίσαμε να αλλάξουμε σπίτι, γιατί το σπίτι που μέναμε είχε δύο σκάλες και δεν υπήρχε ασανσέρ. Και πήγαμε, μόλις μετακομίσαμε στο άλλο σπίτι με το μωρό. Εκείνος έφυγε, ο Κώστας έφυγε για να πάει στο Λαϊκό Νοσοκομείο στην Αθήνα να πάρει τον ιατρικό του φάκελο, ό,τι χρειαζόταν, για να τα στείλουμε στην Νότια Αφρική. Στο ταξίδι κρύωσε, είχε ταλαιπωρηθεί λίγο από τη μετακόμιση, δεν ξέρω. Έπαθε πνευμονικό ίδρυμα πηγαίνοντας στην Αθήνα, στο Λαϊκό Νοσοκομείο. Τον είχαν βάλει σε ένα ράντζο στο διάδρομο του Ιπποκρατίου και τον εγώ γονάτισα για να ρωτήσω τι κάνεις Γιώργο, τι κάνεις Χωστή. Κάνει υπομονή, του είχαν κάνει τον καθελιρισμό τότε. Κάνει υπομονή, Κωστή, θα φύγεις αύριο. Έκανε το παιδί μεγάλη χαρά. Θυμάμαι ότι είχε μία φωτογραφία, γιατί το Κωστή μας πρέπει να ήταν γύρω στα 5 μηνών και την είχε κάτω από το μαξιλάρι του. Όταν τον έβλεπα όμως εγώ είχα μία προαίσθηση ότι θα πεθάνει, δεν ξέρω γιατί. Και τρέχανε συνέχεια τα μάτια μου. Μόλις έμπαινα μέσα να τον αντικρίσω, τρέχανε τα μάτια μου. Δεν μπορούσα να... Και οι γιατροί μου βγάζαν συνέχεια έξω. Όταν λοιπόν πήγα την άλλη μέρα, μετά 2 μέρες μάλλον, πήγα να δω τι κάνει και γιατί δεν έφυγε και γιατί δεν αυτό, μου είπαν τότε ότι είχε πεθάνει. Μετά από κανά 2-3 μέρες, δυστυχώς κατέληξε. Την ώρα που ξεψύχησε, κοπήκαν τα δάκρυα μαχαίρι. Δεν μπορούσα μετά να βγάλω δάκρυ. Ο αδερφός του λοιπόν που ήταν εκεί, εγώ ο αδερφός του και η γυναίκα, τη χείρα του, με το άκουσμα αυτό λιποθύμησε, έπεσε κάτω. Η δε γυναίκα του έκανε 2-3 μέρες να συνέλθει. Νόμιζα ότι πήγε στον ουρανό, ότι είναι με τους Αγίους και ότι περνά ο κόσμος καλά. Ξεπώνεσαι, γιατί όσο του βάζαν το νερό, πονούσε. Πρώτη φορά τον άκουγα να φωνάζει πονό, γιατρέ, πονό. Θυμάμαι μετά και το Γαμπέρι. Όταν το έβγαλε Αλέκο στη μάνα μου. Αυτά. Η κηδεία του έγινε στο γενέθλιο τόπο του, τα Σύσαρχα, μέσα σε πρωτοφανή κοσμοσυρωή, σε ιδιαίτερα βαρύ πένθος. Θα μου μείνει αξέχαστο το πλήθος, η βοή, αυτό το κλάμα. Υπήρχε τέτοια συγκίνηση εκείνη την ημέρα, που νομίζω ότι σε πολύ λίγες κηδείες έχει συμβεί αυτό. Χιλιάδες άνθρωποι σε ένα χωριουδάκι το οποίο δεν βάζει πάνω από 500 άτομα γίνεται το αδιαχώρητο. Πρέπει να ήταν πολύ. Εγώ δεν ξέρω. Η μνήμη αποθεί κάποια πράγματα. Δεν μπορώ να θυμηθώ πολλά πράγματα από την κηδεία. Σχεδόν τίποτα. Ήτανε όλος ο κόσμος μουδιασμένος. Δηλαδή ήταν άδικος ο χαμός του, δηλαδή σύντομος ο οποίος, παρόλο που γνωρίζαμε ότι είχε το πρόβλημα με την καρδιά του, είχαμε συγκινηθεί όλοι. Είχαν έρθει πάρα πολλοί παπάδες από την Ιερατική Σχολή από τα Χανιά και μεταξύ αυτών είχε έρθει και ο Μητροπολίτης τότε Χανίων και του έβγαλε ένα λόγο. Και δεν θα ξεχάσω, του είπε, Κώστα, σε αυτή τη ζωή χάιδευες τους Αγίους με τα πινέλα σου.
Στην άλλη όμως ζωή θα τους χαϊδεύεις με τα ίδια στα χέρια. Μου έμεινε κάτι το οποίο, ένα χαμόγελο το οποίο το είχε έτσι από τη φύση του, το οποίο το διατήρησε και στο θάνατό του εκεί, την ώρα που τον βάζανε στο χώμα, αυτό το χαμόγελο δεν θα το ξεχάσω. Το είχε από τη φύση του πάντα, έτσι, ήταν χαμογελαστός άνθρωπος. Μες στο γραφείο κηδιών ακούγονται θόρυβοι. Είναι τα αυτοκίνητα που δεν τα βλέπω, αλλά τα ακούω. Πάλι καλά. Παίζει το ραδιόφωνο. Πάλι καλά. Αν έλειπε και αυτός ο θόρυβος μες στο γραφείο κηδιών, δεν θα υπήρχε τίποτε το ζωντανό. Κι όμως υπάρχει. Εγώ. Προλίγου σηκώθηκα. Το θυμάμαι. Ήπια και λίγο κρασί. Είναι το τελευταίο αλίμονο. Σκέφτομαι. Μου αρέσει να σκέφτομαι. Όμως φοβάμαι. Μα κάνω ωραίες σκέψεις. Τις κακές τις αποφεύγω. Τον Κώστα δεν ξέρω. Ποια μάτια σου αρέσουν? Τα γαλάζια ή τα καστανά? Τα μαύρα? Κι όμως είπα τα καστανά. Γιατί? Δεν ξέρω. Είσαι καλλιτέχνης, Κώστα. Γι' αυτό σ' αγαπώ περισσότερο. Ευτυχώς που έχω κάτι ευχάριστο να σκέπτομαι. Διαφορετικά θα σκεφτόμουν τον θάνατο. Ευτυχώς που έχω κάτι ευχάριστο να σκέπτομαι. Διαφορετικά θα σκεπτόμουν τον θάνατο. Μες στο γραφείο κηδιών. Έμαθα πολύ νωρίς την απώλειά του, η οποία ήταν μεγάλο πλήγμα. Όχι μόνο για την οικογένειά του. Η οικογένειά του δεν πρόκειται να το ξεπεράσει ποτέ αυτό. Ήταν για τον τόπο. Ήταν πάνω στην ακμή του. Ήταν κρίμα, δηλαδή πιστεύω ότι θα έφτανε πολύ ψηλά. Εάν ζούσε, θα μεγαλουργούσε. Είχε χρόνια να ζήσει ακόμα και να παρουσιάσει το έργο του. Και να μην προσπαθούμε τώρα όλοι μαζί να φωτίσουμε τον κόσμο και την πατρίδα του και την γενέτειρά του, τα νόγια. Γιατί χάσανε ένα θησαυρό. Νομίζω πρέπει να νιώθουν περήφανοι. Ποιος? Οι χωριανοί εκεί. Περήφανοι, αλλά... Να τι γράφει για το έργο του Κώστα Χαρονίτη, η ιστορικός τέχνης και τεχνοκριτικός Ελένη Κυπρέου. Η ποίηση που αποπνέουν τα αντικείμενα, οι άνθρωποι, οι Άγιοι, έχει σχέση με την τελετουργική τους διάσταση. Είναι η σύνθετη καταγραφή της περιπέτειας του ανθρώπου ή το πέταγμα ενός αγγέλου, έστω και μέσα σε λίγα τετραγωνικά. Ένα είναι σίγουρο. Ο πρόωρος θάνατος του Κώστα Γεωργίου Χαρονίτη στέρισε την ελληνική ζωγραφική τέχνη από έναν σημαντικό καλλιτέχνη. Μωρό μου,
σε φύτεψω στο μπάξερ.